Πάμε να πούμε μια καλημέρα λοιπόν στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τον κύριο Άδων Γεωργιάδη, που τον έχουμε σήμερα μαζί μας. Καλημέρα σας, καλημέρα κύριε σας, Υπουργέ. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς. Λοιπόν, κύριε Σκουρή, χαίρομαι που τα λέμε καταρχήν και από τα παραπολιτικά πια, ε. Εύχομαι καλό ρίζικο. Να είστε καλά. Ανένιψα που θα έλεγε και ο Μάκης ο Βορύδης. Εγώ βέβαια να ξέρει ο κόσμος που μας ακούει τώρα ότι όπου και να πάτε πάντα σας τιμώ γιατί σας εκτιμώ. Είναι αλήθεια και είναι αμοιβαίο αυτό. Παρά τις διαφορές που καμιά φορά έχουμε και τις κόντρες. Να σας πω. Κοπάνα την πρώτη. Όχι, όχι. Λοιπόν, εγώ για να καταλάβω, σε αυτό το καλάθι της νοικοκυράς που λέτε με τα 50, πόσο εκτιμάτε ότι πρέπει να είναι η αύξηση που θα γίνει? Δεν έχω καταλάβει. Δηλαδή, τι θα κερδίσει, τι ποσοστό μπορεί να κερδίσει κάποιος? Αν υποτεθεί ότι υπάρχει μια γενική αύξηση, ας πούμε 15%, εκεί θα είναι από 0 έως 3. Α, δηλαδή θα είναι σχεδόν μηδενική σε αυτά τα προϊόντα η αύξηση. Μάλιστα. Έχει ενδιαφέρον αυτό. Αυτό είναι, αυτό βέβαια, είναι συμφωνία στην κυρίων. Προφορική συμφωνία είναι αυτή, δεν είναι? Αυτό είναι συμφωνία, βέβαια. Προφορική. Αν δεν τηρηθεί συμφωνία, κύριε Υπουργέ. Αν δεν τηρηθεί η συμφωνία τη μία αλυσίδα, θα πηγαίνει ακόμα στην άλλη. Δεν θα την τηρίζει. Αυτό ναι. Αυτό είναι νόμος αγοράς. Συμφωνώ και εγώ το λέω και στα πάντα που είμαστε τελευταίες μέρες. Λέω δεν υπάρχει άλλος τρόπος στην αγορά. Αλλά εδώ υπάρχει όμως, σας απαντούν κάποιοι και μας απαντούν και στη συζήτηση, ότι εδώ υπάρχουν όμως οι πρακτικές ότι μπορούν να πάνε όλοι σε αυτό το 0,5%. Γι' αυτό θα μας τι θα κάνουμε. Από πάνω. Ναι. Έχουμε σχεδιάσει, δουλεύει το σύστημα, έχουν συμφωνήσει οι αλυσίδες. Εγώ δεν έχω λόγο να είμαι κακόπιστος. Όχι, πάντα ξεκινάω όντας καλόπιστος. Αλλά πάντα έχετε στο μυαλό σας τι θα κάνετε αν. Έτσι δεν είναι? Πάντα έχουμε επειδή... να κάνουμε αν, αλλά επαναλαμβάνω. Περιμένω πάντα μια μεγάλη αύξηση. Όταν ξεκινάς μια συνεργασία, την ξεκινάς πάντα καλόπιστα. Σωστά, δεν το κουβεντιάζουμε αυτό. Και είναι, περιμένουμε μια μεγάλη αύξηση στον καφέ, για παράδειγμα, στη ζάχαρη. Εκεί θα είναι 0%. Κοιτάξτε, υπάρχουν προϊόντα που έχουν και συγκυριακούς λόγους άνοδο. Η ζάχαρη, ας πούμε, τώρα έχει μεγάλη παγκόσμια έλλειψη. Έγιναν κάποιοι μουσώνες στην Ινδία και εκεί στις χώρες Νοτιοανατολικής Ασίας παράγει ζάχαρη και υπάρχει. Καλά, αυτές τώρα γίνονται. Δεν πρόλαβε μέχρι να έρθει η ζάχαρη. Θέλω να πω δεν πρόλαβε. Δεν θα το πάρω. Αποθέματα θέλω να πω. Με συγχωρείτε, κύριε Υπουργέ, τα αποθέματα της ζάχαρης φαντάζομαι είναι τεράστια. Είχαμε περιμένουμε αν θα έρθει η φόρμα ή όχι για να πάρουμε. Όταν υπάρχει παγκόσμια έλλειψη, πάντα ανεβαίνει η τιμή. Γιατί για να αντικαταστήσει το απόθεμα που θα χάσει, το πάρει σε υψηλότερη τιμή. Έτσι δουλεύει η αγορά. Μην πάμε περί ουσιολογικά. Πιστεύω ότι. Θυμίζω όταν το Χριστούγεννα του 20, γιατί ήθελα να κλείσουμε όλο το λιανικό εμπόριο λόγω της πανδημίας, είχα τότε μια ιδέα και προσπάθησα να εφαρμόσω το λεγόμενο τότε click away, αν το θυμάστε. Όταν το κάναμε, θυμάστε, πήγε πολύ μεγάλη αμφισβήτηση, η εμπορική συλλογή λέγανε θα δουλέψει, γίνανε τα φασαρία. Πάντα ενάντια όμως συνήθως λένε. Δούλεψε το click away. Μια χαρά δούλεψε. Δούλεψε, ναι, αυτό. Μια χαρά δούλεψε. Ναι. Σας λέω λοιπόν και τώρα ότι είναι η επόμενη ιδέα που είχαμε. Λοιπόν, πιστεύω ότι θα δουλέψει αυτή η ιδέα. Πιστεύω στη συμφωνία που έχουμε κάνει. Χαίρομαι που όλες οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ, όλες, όχι μόνο όσες ήταν παρούσες εσείς και ποιος εκπρόσωποι, αλλά και όσες δεν ήταν παρούσες, έσωσαν να δηλώσουν ότι θα στηρίξουν το μέτρο. Θα υπάρχει να δηλώσουν σωρός ανταγωνισμός. Τον ή καταναλωτή θα βάλουμε τα καλάθια της κάθε αλυσίδας για να βλέπει ο κόσμος ακριβώς ποιο σούπερ μάρκετ έχει κάνει και τη χαμηλότερη τιμή και τη μικρότερη αύξηση. Και θα πορευτούμε. Αυτό που σχεδιάζω στο μυαλό μου είναι ένα υπόστεγο μέσα στη θύελα. Έχουμε μια παγκόσμια θύελα, τον πληθωρισμό. Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν όπως μέχρι σήμερα για όλα τα προϊόντα και θα προσπαθήσουμε όσο μπορούμε να κάνουμε το καράβι όρθιο στη θύελα. Αλλά μέσα στο καράβι αυτό και μέσα στη θύελα θα έχουμε και ένα υπόστεγο. Ένα υπόστεγο για να πάνε εκείνοι που είναι περισσότερο αδύναμοι, αυτοί οι οποίοι χρειάζονται περισσότερο την δική μας προστασία, αυτοί οι οποίοι τα φέρουν δυσκολότερα το μήνα από ό,τι άλλοι και θα μπορούν αυτοί να εξασφαλίσουν για το σπίτι τους προϊόντα με λογικές τιμές. Τώρα να ρωτήσω κάτι. Γιατί θα περιμένετε μέχρι τέλος Οκτωβρίου? Είμαστε σε 7 Οκτωβρίου, έχουμε σχεδόν ένα μήνα μπροστά μας. Γιατί δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό πιο γρήγορα, μέσα στην επόμενη εβδομάδα? Ναι. Δεν είναι πολύ χρόνο τη εβδομάδα που του δίνετε. Τις 50 κατηγορίες. Ναι. Από εκεί και πέρα θα πρέπει οι αλυσίδες να κάνουν και τα κουμάντα τους. Υπό την έννοια ότι δεν φτάνει να παρουσιάσουν ένα καλάθι, υπάρχει και επάρκεια προϊόντων στο καλάθι αυτό. Ναι. Όταν το παρουσιάσουν και μετά μας πούνε ότι τρίτη μέρα δεν έχουμε άλλα. Οι προμηθευτές έχουν συμφωνήσει, πληροφορούμαστε ότι θα κάνετε και μια συνάντηση μαζί τους. Την εβδομάδα που ακολουθεί έχω πράγματι συνάντηση με όλη τη βιομηχανία για να το πιάνουμε και την πλάτη των προμηθευτών αντίστοιχα. Τώρα είναι μια κριτική που σας γίνεται από την αντιπολίτευση, κυρίως όχι μόνο την αξιωματική, γιατί δεν μειώνετε τους φόρους, τον ΦΠΑ, ιδιαίτερα στα είδη πλατείας κατανάλωσης. Σχεδόν όλα τα κόμματα κάνουν αυτή την κριτική, πολύ κριτική. Λέτε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα της μείωσης των φόρων. Η Νέα Δημοκρατία, και ειδικά η Νέα του Κυριάκου Μητσοτάκη, το μόνο για το οποίο δεν μπορεί να κατηγορηθεί είναι ότι δεν μειώνει τους φόρους. Σύμφωνοι, γιατί δεν μειώνεται το ΦΠΑ? Εγώ τον κύριο Βίτσα και του είπα πείτε μου ένα φόρο που μείωσε ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν είχε να πει ούτε έναν. Δεν μπορεί τώρα να είμαστε μια κυβέρνηση που μειώσει 20 φόρους.
και να μας κατηγορεί μια αντιπολίτευση που μόνο αύξησε τους φόρους, είναι και λίγο παράλογο αυτό. Μάλιστα. Σας ρωτάω όμως εγώ που δεν είμαι αντιπολίτευση, που είμαι δημοσιογράφος. Γιατί δεν μειώνεται τον ΦΠΑ? Διότι τα οριζόντια μέτρα εν μέσω πληθωρισμού, όπως είπε και το Eurogroup μόλις προχθές, είναι πολύ αντιπαραγωγικά. Έχουν δύο μεγάλες επιπτώσεις. Πρώτον, μπορεί να αυξήσουν τον πληθωρισμό αντί να τον μειώσουν, πολύ πιθανόν. Και δεύτερον, μπορεί να σε βάλουν στο στόχαστρο των αγορών. Θέλω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, γιατί μιλάω γενικά. Ναι. Εκλέγεται νέα πρωθυπουργός της Βρετανίας. Ναι. Για να δείξει τη διαφορά του με τον Μπόρις Τζόνσον και το πόσο φιλελεύθερο είναι, εξαγγέλει μια μεγάλη μείωση φόρων. Ναι, στους πολύ ψηλούς. Εκεί σε αυτούς που έχουν πληρώσει. Το 45 που ήθελε να το κάνει 40 πήρε, δεν πήρε κανένα άλλο. 10 μέρες άντεξε. Ναι, αλλά λέω ότι είναι φορολόγηση για τους πολύ πλούσιους. Για αυτούς που έχουν 45% συντελεστή. Θέλω να εξηγήσω ότι όταν το Ηνωμένο Βασίλειο γονάτισε από τις αγορές σε 10 μέρες και παρενέβη μέχρι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, θέλετε να είστε σοβαρά. Εν μέσω κρίση στην ενέργεια και εξοπλισμό να προσθέσουμε και κρίση αγορών στην Ελλάδα. Να ρωτήσω, δηλαδή η μείωση του ΦΠΑ, συγγνώμη, η μείωση του ΦΠΑ στα προϊόντα λαϊκής κατανάλωσης ψωμί, θα δημιουργήσει κρίση αγορών. Μπορώ να εξηγήσω, λέω, το καταλάβετε αμέσως τι θα έξω άνθρωπος. Όταν πας και λες, θα δώσω 200, 300, 500, 1 δισεκατομμύριο σε αυτούς τους συμπολίτες σου εν είδη επιδόματος, αυτό για τις αγορές προεξοφλείται ως ένα μέτρο one-off. Δηλαδή, είχες αυτά τα λεφτά, τα έδωσες. Ναι. Όταν πας να μειώσει οριζόντια τους φόρους, που ας πούμε έχουν πάλι 1 δισεκατομμύριο επίπτωση, την ίδια επίπτωση. Αυτό για την αγορά δεν θεωρείται μέτρο one-off, γιατί σου λέει η αγορά σιγά μην τους ξαναυξήσεις. Άρα σου λέει τώρα προσθέτεις 1 δισεκατομμύριο. Γιατί η αγορά θέλει να αυξηθεί ο φόρος λοιπόν στον κακομοίρη που θα πάρει ένα κιλό μακαρόνια και πρέπει να πληρώνει 24%. Με τη θύελλα στις αγορές τώρα, που είναι το άλλο πρόβλημα, έχουμε δύο προβλήματα. Ένα, τον πληθωρισμό που πλήττει το πορτοφόλι των πολιτών, και ένα, τη θύελλα στις αγορές που μπορεί να θέσει εκείνον επιχειρήσεις και νοικοκυριά χειρότερα. Πρέπει να ισορροπήσουμε μεταξύ των δύο. Σας είπα, είμαστε σε θύελλα. Δεν πρέπει να πατάρει το καράβι ούτε από τη μία ούτε από την άλλη. Μάλιστα. Γιατί υπάρχει άλλη μια κριτική, εγώ προσωπικά την συμμερίζομαι, που λέει ότι δεν μειώνεται το ΦΠΑ για να έχετε περισσότερες στις πράξεις και να τα γυρνάτε μετά πίσω με τη λογική της επιταγής. Και μάλιστα ο ΦΠΑ, στα, ξέρετε τώρα εσείς πολύ καλύτερα, είστε ένας υπουργός επιτυχημένος για να σας κρατάει ο πρωθυπουργός εκεί τόσο καιρό και με τέτοια κρίση δεν το συζητάμε. Γιατί ο κακομοίρης, ας πούμε, που παίρνει 1 κιλό μακαρόνια πληρώνει το ίδιο με μένα που παίρνω περισσότερα λεφτά. Θίγει τους κατώτερους αυτός ο φόρος. Αυτό είναι το πρόβλημα όλων των εμέσων φόρων. Σωστό, αυτό είναι. Έχουν εξορισμού αυτή την αδικία. Αλλά εμείς επαναλαμβάνουμε μια κυβέρνηση που έχουμε μειώσει τους φόρους, δεν τους έχουμε αυξήσει. Όχι το συγκεκριμένο, αυτό ρωτώ. Αυτό, γιατί υπάρχει αυτή. Σήμερα που μιλάμε με την διεθνή κατάσταση των αγορών ως έχουν, η είδηση παγκόσμια να βγει, η Ελλάδα μειώνει οριζόντια τους φόρους, δεν είναι καλό πράγμα. Ακόμα και αν ένας φόρος μόνο. Είναι ζημιά σήμερα. Πώς να το εξηγήσω? Ναι. Γιατί εγώ ακούω στο δημόσιο διάλογο από την αντιπολίτευση ότι άλλες χώρες στην Ευρώπη το έχουν κάνει αυτό. Άρα μπορεί να γίνει. Και διαγορά δεν αντέχει. Πρώτα απ' όλα δεν έχουν όλες οι χώρες στην Ευρώπη την ίδια δημοσιονομική εικόνα. Η Ελλάδα είναι η χώρα με το μεγαλύτερο λόγο χρέους ΑΕΠ σε όλη την Ευρώπη. Δεν είμαστε Γερμανία. Άρα η δική μας θέση είναι πολύ πιο δύσκολη από άλλων χωρών. Ναι. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι συγκρίσιμα τα μεγέθη. Τώρα να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Φεύγει λίγο, όχι φεύγει. Συγγνώμη, εγώ σε αυτό όντως, δηλαδή, απλώ ένα σχόλιο και θέλω για να το σχολιάσει ο υπουργός. Φαντάζομαι ότι γιατί μειώνεται το ΦΠΑ στα τρόφιμα στην Ελλάδα, δεν θα αντιδράσουν οι αγορές. Δηλαδή, είπαμε, οι αγορές έχουν. Είπατε ένα πολύ ωραίο ρήμα. Φαντάζομαι ότι. Εμείς που κυβερνάμε δεν δικαιούμαστε να φανταζόμαστε ότι. Είμαστε υποχρεωμένοι να είμαστε για το χειρότερο σενάριο προστατευμένοι. Επαναλαμβάνω, σήμερα είμαστε στη μεγαλύτερη κρίση των αγορών από την ίδρυση του ευρώ. Η Γερμανία πλησιάζει σε επιτόκιο δανεισμού 3%. Η Γερμανία, για καταλάβετε, δανειζόταν με μείον 1 πριν από ένα χρόνο. Άρα λοιπόν, όταν είσαι σε αυτή τη θέση, οι κινήσεις πρέπει να κάνεις να είναι χειρουργικές. Επειδή πια έχουμε μάθει στην Ελλάδα ότι τα ούλια δεν υπάρχουν, καλό είναι να είμαστε προσεκτικοί. Δώστε εμπιστοσύνη σε μια κυβέρνηση που έχει πετύχει τους υψηλότερους δημούς ανάπτυξης στην ιστορία μας, που έχει πετύχει αύξηση του ΑΕΠ πάνω από τα επίπεδα του 10, που έχει πετύχει ρεκόρ επενδύσεων, ρεκόρ εξαγωγών, ρεκόρ τουριστικών εισπράξεων. Για να τα κάνουμε όλα αυτά, κάτι καταλαβαίνουμε από λεφτά. Ερώτημα τώρα, κύριε Υπουργέ. Πώς εκτιμάτε ότι θα έχουμε αύξηση των τιμών το επόμενο διάστημα? Σίγουρα ο πληθωρισμός θα συνεχίσει την ψήφιση μέχρι το τέλος του χρόνου, τουλάχιστον. Και ακούμε ότι περιμένουμε μια σειρά αυξήσεων
σε είδη πρώτης ανάγκης που μπορεί να ξεπερνούν και το 20% τον Οκτώβριο. Εν πάση περιπτώσει, ένα νέο κύμα ανατιμήσεων. Θα υπάρξει νέο τιμές. Κύμα ανατιμήσεων. Είναι βέβαιο, μα έχουμε μεμονωθεί γι' αυτό. Σε τι επίπεδο, μιας και το ξέρετε, διψήφιο. Ναι. Τώρα, εδώ γίνονται διάφορα ζητήματα. Φέρει πίν στα θέματα της ενέργειας. Δέχεστε κριτική σκληρή από την αντιπολίτευση για το θέμα των υπερκερδών. Ότι δεν έχετε εισπράξει ούτε ευρώ. Μα είναι με τα καλά τους. Εγώ σας λέω τι ακούω στη δημόσια διάλογο. Ακούτε τώρα. Ναι. Μα πού τα βρίσκουν τα λεφτά και κάνουν επιδότηση στο ρεύμα όλων. Πού είναι τα υπερκέρδη είναι αυτά. Τα υπερκέρδη, πού είναι. Από πότε και μετά. Είναι αυτά είναι από τον Ιούλιο, Αύγουστο και μετά. Μα αφού πήγαμε και αναδρομικά την αρχή του χρόνου. Τα έχετε πάρει την αναδρομικά αυτά. Πόσα είναι. Πολλά δισεκατομμύρια. Ναι, ενώ ξέρουμε πόσο είναι αυτό το ποσό. Πολλά είναι πολλά δισεκατομμύρια. Είχα λάβει το μόνο το Σεπτέμβριο στα 2 δισεκατομμύρια επιδότηση, το κράτος έβαλε 800 εκατομμύρια. Το 1,2 δισεκατομμύρια ήταν λεγόμενο υπερκέρδος. Επειδή έχουμε μηνύματα από φίλους οδηγούς ταξί, να μην ρωτήσω αν αυτή η επιδότηση, τα 15 λεπτά που κοπήκαν από το πετρέλαιο και που για τους οδηγούς είναι πολύ σημαντική επιβάρυνση, γιατί είναι και αλυσίδα όλο αυτό το πράγμα. Όχι, μα το είπα, θα τον ρωτήσουμε και εκτός αντικειμένου. Να είμαστε δίκαιοι. Κορυφαίος υπουργός είναι μέσα στην κυβέρνηση, είναι γι' αυτό τον ρωτάω. Δεν ρωτάω. Όχι, δεν θέλω να απαντήσω. Το ίδιο απαντάει στα θέματα αυτά. Δεν λέει. Εικόνα των καυσίμων σήμερα είναι σχετικά καλύτερη από το Μάιο. Αν υπάρξει νέα θύελλα και εκεί θα δούμε. Πρέπει να σας πω ότι δυστυχώς ο ΟΠΕΚ αποφάσισε μείωση της ημερήσιας παραγωγής του. Λάθος αποφάσισε. Πολύ κακή απόφαση. Οι Αμερικανοί τον κατηγορούν ότι παίζει το ρόλο της Ρωσίας. Κακή απόφαση. Δεν θέλω να πω τόσο πολιτικά. Καταλαβαίνω γιατί το κάνουν. Αυτοί φοβηθήκαν μεγάλη πτώση των τιμών. Τα συμφέροντά μας εδώ είναι αντικρούμενα. Εκείνοι θέλουν τις τιμές ψηλά και κερδίζουν, εμείς θέλουμε χαμηλά γιατί αλλιώς χάνουμε. Πρέπει να υπάρχει πάντα ένα σημείο ισορροπίας. Το φόβο της μεγάλης παγκόσμιας ύφεσης ότι θα οδηγήσει το πετρέλαιο να πάει πάλι στα 30 δολάρια, μειώσαν την παραγωγή. Να ρωτήσω το ένα πιο πολιτικό ερώτημα, ίσως κύριε Υπουργέ, προλαβαίνω. Προλαβαίνω. Είχαμε τώρα ένα θόρυβο μεγάλο στην Ευρώπη για την απόφαση της Γερμανίας να χρηματοδοτήσει με 200 δισεκατομμύρια επιχειρήσεις πρωτίστως και καταναλωτές. Και αντιδράει η Γαλλία, κινδυνεύει ο γαλλογερμανικός άξονας. Κατά τη γνώμη σας, κινδυνεύει η ενότητα της Ευρώπης? Όχι, όχι. Η Ευρώπη θα βγει ισχυρότερη και από αυτή την κρίση. Δεν έχω καμία αμφιβολία. Έτσι γίνεται πάντα στην Ευρώπη. Ξεκινάει μια κρίση, γκρινιάζουν λίγο, αλλά μετά βρίσκουν τα πατήματά του και προχωράνε. Και η απόφαση του πλαφών που θα ληφθεί, πιστεύω, αύριο, σήμερα μάλλον. Και που είναι μεγάλη δικία στο Μητσοτάκη. Έτσι, ο Μητσοτάκης τώρα μπορεί να μην το συμπαθεί και να προσπαθεί να το συμπαθεί, αλλά δεν μπορεί να μην είσαι δίκαιος. Η Ελλάδα επί Κυριάκου Μητσοτάκη είναι πρωταγωνίστρια στην Ευρώπη. Είναι η χώρα που πρώτη έθεσε το ζήτημα του RRF, το οποίο τελικά αποφασίστηκε. Η πρώτη χώρα που έθεσε και ο πρώτος πρωθυπουργός στο πιστοποιητικό εμβολιασμό, που τελικά υιοθέτησαν όλοι. Και τώρα είναι ο πρώτος πρωθυπουργός που ζήτησε το πλαφόν στο φυσικό αέριο, που τώρα έχουν έρθει και το ψηφίζουν όλοι στην αρχή του κοροϊδεύματος. Να χαμογελάσουμε τώρα και λίγο έτσι. Έτσι ήρθε και ο Μαρτσέλο στον Ολυμπιακό. Καλά, εντάξει, αυτό είναι αστείο. Άλλωστε ήρθε ο Μαρτσέλο, ο τίτλος φέτος είναι πράσινος. Μην έχετε χαμογελάσει. Καλά, μην βιάζετε κι εσείς. Μπορεί και κίτρινος. Εντάξει, καλημέρα το πρωί φαίνεται στο παιδί μου τώρα. Να δηλώσει. Λοιπόν, στο τέλος ξυρίζουν τον γαμπρό, Υπουργέ μου. Και χθε αυτή η ωραία σκηνή του Μητσοτάκη με τον Ερντογάν, μην πείτε ότι δεν σα έδωσε μια υπερηφάνεια. Τι? Να είναι επιτέλους για τον Πρωθυπουργό να τον βάζει θέση του. Συγγνώμη, τον απαντήσετε. Εγώ δεν το θεωρώ αυτονόητο ένας Πρωθυπουργός να απαντάει στον Ερντογάν. Προς Θεού δηλαδή. Γιατί αυτό είναι. Πολύ καλά, αυτονόητο είναι. Αλλά αυτονόητο. Αλλά εφόσον το θέτετε έτσι, να πω, δεν είναι και καθόλου αυτονόητο οι αξιωματικοί αντιπολίτες και οι εκπρόσωποι του να στηρίζουν την Τουρκία. Τώρα αυτό είναι πολύ βαριά κουβέντα. Μα δεν είναι βαριά κουβέντα, είναι η πραγματικότητα. Πώς γίνεται αυτό τώρα? Θα το εξηγήσω. Βγαίνει ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Ελλάδος και ανεβάζει ένα βίντεο. Το βίντεο είναι ως απάντηση όσον είπε ο Ερντογάν στον ΟΗΕ κατά της Ελλάδος. Και σπέβδει η Αυγή, η Ευσύν και η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ και του δημοσιογράφου του ΣΥΡΙΖΑ πριν καν μιλήσει η Τουρκία. Δεν είχε προλάβει να μιλήσει η Τουρκία, να πούνε το βίντεο του 19. Συγγνώμη τώρα, συγγνώμη. Εγώ σας λέω ότι η Αυγή είχε ένα πολύ ατυχές, θα το κατάψουμε τίτλο. Και επίσης ότι συνάδελφοί μου που έχουν μια σχέση φιλική με το ΣΥΡΙΖΑ. Είδατε το διάλογο του κυρίου Μέρκου με τον κύριο Χατζηγολάου? Το είδα, αλλά ο κύριος που λέτε δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι ένα δημοσιογράφο. Η δήλωση τώρα δεν ξέρω τι λέτε για αυτά. Τώρα συγγνώμη, αν εγώ πω κάτι εκπροσωπώ ένα κόμμα. Ξέρω, έχω πολιτική τοποθέτηση. Εγώ έχω πολιτική τοποθέτηση. Ο Μέρκορ που είναι στην αρχή και είναι κομματικό συστήμα του ΣΥΡΙΖΑ. Συγγνώμη, θα διαφωνήσω μαζί σας. Επιμένετε στην αρχική σας φράση ότι η αξιωματική αντιπολίτευση στηρίζει τον Ερντογάν. Στο θέμα του μεταναστευτικού 100%. Στο θέμα του μεταναστευτικού λέει. Στα υπόλοιπα 100%. Για τον Ερντογάν μιλάω. 100%.
Ναι, δυστυχώς, και το θα προσθέσω και το δυστυχώς. Δηλαδή θέλει, δυστυχώς θέλει το... 100%. Θα σηκώσετε θύελλα, να ξέρετε. Είναι πάντα δυνατόν, συγνώμη, είναι δυνατόν. Συγγνώμη, χθες. Είναι δυνατόν να έχουμε το καλοκαίρι, τον Αύγουστο, να λέει η Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού της Ελλάδος ότι η νησίδα δεν είναι ελληνικό έδαφος. Και να βγαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή με ερώτηση να λέει ότι η νησίδα είναι ελληνικό έδαφος. Όχι, η είναι Γεωγραφική, αν δεν κάνω λάθος, η Γεωγραφική Υπηρεσία έλεγε ότι είναι. Και όχι, ήταν στο κτηματολόγιο. Ήταν στο κτηματολόγιο. Έλεγε ότι κάπως δεν είναι ελληνικό έδαφος. Έπαιρνε ο ΣΥΡΙΖΑ μία εγγραφή στο κτηματολόγιο άσχετη νησίδα να πει ότι είναι ελληνικό έδαφος. Η εξωματική αντιπολίτευση, εγώ θα επιμείνω, είναι ελληνικό έδαφος. Είναι δυνατόν ο ΣΥΡΙΖΑ να έχει οθετήσει το παραμύθι του νεκρού παιδιού τότε με του 48 και το λέει ο Τσίπρα στη Βουλή. Κρατάμε το εκπρόσωπο του Ερντογάν. Κύριε Υπουργέ, εσεί κάνετε τι δηλώσει. Στηρίζει πλήρω την πολιτική Ερντογάν στο μεταναστευτικό κατά τη Ελλάδο ο ΣΥΡΙΖΑ. 100%. Και είναι ντροπή του. Αφήνει το λεγόμενο. Συζητήσουμε κι άλλο. Εντάξει, έχουμε συζητήσει για τα θέματα και έτσι κι αλλιώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μια φορά θέλουμε μια πολιτική συζήτηση. Εγώ να είμαι μια μέρα που θα έχει χρόνο. Πραγματικά τη χαίρομαι.